πώς να σχεδιάσουμε ένα πασχαλινό λαγουδάκι. Γεια σας μικρή μου φίλη, είστε όλοι καλά? Σήμερα θα σας δείξω πώς να σχεδιάσουμε ένα πασχαλινό λαγουδάκι. Θα χρειαστούμε ένα μολύβι. Όπως πάντα θα επαναλαμβάνω, το θέλουμε η μητούλα του να είναι καλά ξυμένη γιατί μας βοηθάει στο σχέδιο. Ένα μπλοκ ζωγραφικής. Χρώματα, μαρκαδόρους, ξυλοπογιές, νεροπογιές, ό,τι χρώματα θέλετε. Θα σας δείξω πρώτα πώς σχεδιάζουμε το λαγουδάκι. Θα το κάνουμε πασχαλινό να κρατάει ένα αυγό. Σύμφωνοι, νομίζω ότι θα σας αρέσει. Ξεκινάμε σχεδιάζοντας πρώτα το αυγό. Το αυγό είναι λίγο μυτερό. Όσο πηγαίνει προς τα κάτω είναι λίγο πιο πλατή. Και το ξαναφέρουμε μπροστά, κάπως έτσι. Τώρα θα ζωγραφίσουμε. Το λαγουδάκι θα κρατάει το αυγό. Θα φτιάξουμε ένα μεγάλο κεφάλι για το λαγουδάκι μας. Ένα μεγάλο κύκλο. Το έκανα λίγο τεράστιο, αλλά δεν πειράζει. Σβήνουμε το κύκλο μέσα στο αυγό. Αυτό είναι το κεφάλι από το λαγουδάκι μας. Στη συνέχεια θα του βάλουμε τα αυτιά. Θα φτιάξουμε μια γραμμούλα κυματιστή, μεγάλη, ένα ημικύκλιο και μετά εδώ, σαν σταγόνα κάπως, και μετά εδώ στο τέλος, πιο λεπτή. Θα έρθουμε και στην άλλη πλευρά και θα φτιάξουμε ένα μεγάλο αυτάκι πάλι, γιατί τα λαγουδάκια έχουν πολύ μεγάλα αυτιά. Ωραία. Έχουν μια μικρή μυτούλα η οποία είναι, έχει κάπως αυτό το σχήμα και εδώ είναι η μουσούδα του. Η μουσούδα γίνεται σαν δύο αγκίστρια. Αυτό μου θυμίζει εμένα. Ωραία. Θα του βάλουμε και μάτια. Θέλουμε να έχει το λαγουδάκι μας δύο μεγάλα ωραία ματάκια. Θα φτιάξουμε δύο κύκλους. Θα κάνουμε τα ματάκια λίγο, ένα μεγάλο κύκλο και ένα πιο μικρό κοντά. Ένα ημικύκλιο εδώ κάτω. Θα τα κάνουμε λίγο τα ματάκια όπως τα κάνουν στις ζωγραφιές που σας αρέσουν και στα παιδικά που παρακολουθείτε. Ωραία. Θέλουμε να φτιάξουμε δύο ποδαράκια, τα οποία θα είναι δύο κύκλοι σχεδόν, όχι ακριβώς κύκλοι, στο κάτω μέρος του αυγού και ένα από εδώ. Και έχουμε τις δύο πατούσες του. Θα σβήσουμε τη γραμμούλα μέσα στην πατούσα, γιατί δεν τη βλέπουμε, είναι μπροστά η πατούσα του. Ωραία. Θα βάλουμε κάποιες λεπτομέρειες μέσα στην πατούσα. Τρία κυκλάκια από πάνω και σε αυτό το ποδαράκι. Ένα, δύο. Παιδιά, τα έφτιαξα διαφορετικά τα κυκλάκια. Νομίζω ότι όλοι το προσέξατε. Νομίζω θα κρατήσω αυτά τα κυκλάκια που είναι ίδια. Θα σβήσω αυτά εδώ. Μερικές φορές αυτοσχεδιάζω, όπως βλέπετε. Δύο, τρία περίπου ίδια κυκλάκια και θα φτιάξουμε και ένα μεγάλο στο κάτω μέρος. Και έχουμε την πατούσα. Μπορούμε να βάλουμε και δύο γραμμούλες εδώ. Και νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο. Τώρα θέλουμε να φτιάξουμε τα χεράκια από το λαγουδάκι μας, το οποίο θα αγκαλιάζει το αυγό. Θα ξεκινήσουμε από εδώ περίπου και θα φτιάξουμε ένα χεράκι, λίγο τεράστιο το έκανα, και ένα από εδώ. Δύο χεράκια. Μ' αρέσει όμως. Θα σβήσουμε τη γραμμούλα από το αυγό, γιατί το χεράκι είναι μπροστά από το αυγό. Ωραία. Και τώρα θέλουμε ίσως το αυγό μας, πριν πάμε στο αυγό, να κάνουμε και λίγο το σώμα από το λαγουδάκι έξω από το αυγό, κάπως έτσι. Η ουρίτσα του είναι από πίσω, δεν φαίνεται. Μπορούμε να κάνουμε εδώ τις τριχούλες που έχει το λαγουδάκι, μικρές. Δεν είναι σαν τα μουστάκια της γάτας που έχει μεγάλα μουστάκια. Και το αυγό μπορούμε να το διακοσμήσουμε
Αν θέλετε το αφήνετε έτσι και το ζωγραφίζετε όλο κόκκινο. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε κάποιες γραμμούλες. Εγώ θα βάλω εδώ 2 γραμμούλες, θα βάλω και εδώ. Μ' αρέσουν αυτές οι γραμμούλες στα αυγά. Εδώ βγήκα λίγο απ' έξω, το σβήνω. Εδώ η γραμμούλα θα είναι πίσω από το ποδαράκι. Μ' αρέσει. Θα του βάλω και μία καρδούλα. Μ' αρέσουν οι καρδούλες. Μπορείτε να βάλετε κυκλάκια, ζικ-ζακ, ό,τι σας αρέσει στο αυγουλάκι σας. Ελπίζω να σας άρεσε, θα το ζωγραφίσω. Ίσως θα ήθελα τα πόδια του λίγο πιο μεγάλα. Μπορούμε να κάνουμε 2 πιο μεγάλους κύκλους για ποδαράκι, γιατί έχουμε κάνει αρκετά μεγάλο το κεφάλι. Δεν πειράζει, θα το αφήσω έτσι. Μπορούμε να κάνουμε ζικ-ζακ εδώ σαν χορταράκι, γιατί είναι άνοιξη. Μπορούμε να ζωγραφίσουμε και ένα λουλουδάκι. Τι λουλουδάκι θέλουμε να είναι? Κάνουμε το κεντρικό. Να το κάνουμε μαργαρίτα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι μαργαρίτες. Είναι από τα αγαπημένα μου λουλούδια. Τα πρώτα λουλούδια της άνοιξης νομίζω ότι είναι οι μαργαρίτες. Ωραία. Φτιάξαμε τη μαργαριτούλα μας. Θα το ζωγραφίσω, θα το βάλω στο γρήγορο ενώ το ζωγραφίζω. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε και αν μάθετε κάτι, πατήστε like. Μπορείτε να γραφτείτε και στο κανάλι, θα ανεβάζω συχνά βίντεο για σας. Να μάθουμε μαζί ζωγραφική, να διασκεδάσουμε και να δημιουργήσουμε και άλλα πράγματα και κατασκευές. Είμαι η κυρία Ελένα και σας χαιρετώ. Γεια σας!